Στέφανε, ένα ακόμη βραβείο. Δεν ξέρω πλέον αν σου έχουν γίνει ρουτίνα αυτά τα βραβεία και εάν τα βραβεία συνδυάζονται και με την πορεία του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, περισσότερα βραβεία, πιο ψηλά η ομάδα. Σίγουρα, όταν πάει η ομάδα καλά, κερδίζει η ομάδα, σίγουρα θα υπάρχουν και περισσότερα βραβεία. Θετικό είναι όμως ότι βοηθάω την ομάδα. Αυτό θέλω από την αρχή που μπαίνω μέσα στο γήπεδο. Και πιστεύω ότι μακάρι στη συνέχεια να έρθουν και άλλα για βραβεία, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους παίκτες. Ανοίγει νέος κύκλος τώρα. Με την έννοια ότι κλείσατε έναν κύκλο σε κύπελο, Europa League. Είχατε δύο ενδιάμεσες διακοπές που ξεκουραστήκατε. Πάμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Σίγουρα, ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Μακάρι να είμαστε όλοι υγιείς. Αυτό θέλουμε. Και μακάρι στο τέλος να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε κάποιο τίτλο. Στέφανε, φέτος έχεις αρνηθεί την κορυφή για χάρη του Φακούντο Περέιρα και γενικά έχεις αγωνιστεί στο γήπεδο όπου υπάρχουν κενά. Τελικά, ένας αρχηγός πρέπει να ξέρει να κάνει όλα αυτά μαζί στο γήπεδο. Δεν είναι θέμα αρχηγού, είναι θέμα ότι όπου σε βάζει ο προπονητής πρέπει να παίζεις. Πρώτα πρέπει να φέρνεις αντίρρηση και συνέχεια να δίνεις το 100% όποια είναι και αυτή η θέση. Σαν αρχηγός της ομάδας, πώς αισθάνεσαι βλέποντας να κοσμεί όλα τα πρωτοσέλιδα η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να ενισχυθεί με μεταγραφές? Εντάξει, κύριε, εμείς οι ποδοσφαιριστές δεν δίνουμε σημασία. Αυτή είναι άλλη υπεύθυνη γι' αυτό. Πιστεύω ότι όποιο παιδί και αν έρθει, θα το βοηθήσουμε για να μπει γρήγορα στο κλίμα και να μας βοηθήσει όσο δυνατόν περισσότερο. Στέφανη, υπάρχει μυαλό σα το παιχνίδι του Ολυμπιακού ή ακόμα αργεί? Όχι, όχι. Κοιτάμε τα παιχνίδια ένα-ένα, τώρα έχουμε λίγη ξεκούραση. Μετά έχουμε το μάτι με τον Πανετολικό και κοιτάμε τα παιχνίδια ένα-ένα διαφορετικά. Υπάρχει μεγάλη πίεση στην ομάδα πλέον ότι πρέπει να νικήσει σε κάθε μάτς? Υπάρχει πιο πολύ άγχος σχέση με ό,τι ισχύει την αρχή τη σεζόν? Εντάξει, όταν είσαι στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση. Τώρα, όταν είσαι στις δύο πρώτες θέσεις, ήσουν πρώτος, υπάρχει πίεση να μείνεις πρώτος. Τώρα υπάρχει πίεση να κερδίζεις για να είσαι κοντά. Και αν έρθει η στιγμή, να περάσουμε πάλι στην πρώτη θέση. Στέφανε, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με μάτς με πολύ μεγάλη ενέργεια μέσα στο γήπεδο. Πολύ πίεση, πολύ τρέξιμο. Πέρασε μια κάμψη. Πιστεύεις ότι τώρα στο φινάλε θα αρχίσει να έχει την εικόνα του ξεκινήματος? Αυτό θέλουμε. Πιστεύω όλα τα παιδιά και ο προπονητής. Υπάρχουν θέλουμε. Αποθέματα. Σίγουρα υπάρχουν αποθέματα. Όπως είπα, ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Μακάρι να ξεκινήσει όπως ξεκίνησε και ο πρώτος γύρος. Στέφανε, μετά το παιχνίδι με την Καλονή, και εσύ ο ίδιος και άλλα παιδιά και οι ΠΑΕ τις επόμενες μέρες κάνατε άνοιγμα στον κόσμο. Σαν αρχηγός, εσύ έμεινες ικανοποιημένος από την παρουσία του κόσμου με τον Πλατανιά? Εντάξει, ο κόσμος δεν μας έχει αφήσει πουθενά να είμαστε μόνοι μας. Αλλά αυτό που είχα πει εγώ μετά την Καλονή είναι ότι τους θέλουμε δίπλα μας για αυτή τη δύσκολη συνέχεια που έρχεται. Είστε ευχαριστημένοι από την ομάδα? Ναι, φυσικά. Φυσικά. Στέφανε, μετά το μάτς με την Τρίπολη, είπε δημοσίω ότι μεταξύ μας πρέπει να βρούμε τι δεν πήγε καλά το προηγούμενο διάστημα. Τελικά, τι ήταν αυτό που άλλαξε? Αυτό αφήστε να το ξέρουμε εμείς.